Και οι δύο ομάδες είχαν ένα μέτριο κακό πρώτο ημίχρονο. Δεν έγιναν πολλές φάσεις στις δύο εστίες. Μετά τον γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μου προσπάθησε να πιέσει, πίεσε ψηλά. Αλλά καθοριστικό ρόλο έπαιξε η κόκκινη κάρτα στο 70, αν δεν κάνω λάθος. Άδικη κατά τη γνώμη μου. Με αποτέλεσμα να μείνουμε με 10 παίκτες και να δεχτούμε και δεύτερο γκολ. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα, όπως όλες οι νεοφώτιστες, να παραμείνουμε στην κατηγορία, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και μέχρι στιγμής πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Και πιστεύω ότι ο Αστέρας Μαγούρας θα μείνει στη Football League 2. Καταρχήν ήθελα να πω, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου, γιατί έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί κατά διαστήματα παίξαν πάρα πολύ καλά, γιατί δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, με εμπειρία, αλλά και με νιάτα και με ενθουσιασμό, αλλά και επειδή προχώμαστε από ένα αποτέλεσμα αρνητικό την προηγούμενη Κυριακή, το οποίο ήταν άδικο για μας. Μια ομάδα δεν φτιάχνεται από μια μέρα στην άλλη, το πρώτο. Και επίσης θα πω το δεύτερο, ότι την εικόνα μας για μια ομάδα δεν θα μας, πρέπει να μας την καθορίζει ένα στιγμίο γεγονός, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Δηλαδή τη μια Κυριακή κερδίσαμε, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και δικαιούμαστε να βγούμε στην Β' Εθνική. Την άλλη Κυριακή δεν κερδίσαμε, αλλά πάλι παίξαμε καλά. Δεν πρέπει να είμαστε στην κατηγορία. Στη ζωή και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν και καλά και κακά αποτελέσματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για άλλη μια φορά, ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καλή μαγιά, έχει πάρα πολύ καλή ηλικία και πολύ ταλέντο και θέλει υπομονή και στήριξη από όλο τον κόσμο των Χανίων. Θέλω να πω ότι κανένας παίκτης της ομάδας δεν είναι τυχαία στο ρόστερ. Για να είναι στο ρόστερ σημαίνει ότι πιστεύουμε σε αυτόν. Και όταν λέω ότι η ομάδα είναι καλή, δεν είναι να αναφέρουμε μόνο ότι στους 11 παίκτες που παίζουν. Αναφέρουμε στο σύνολο των παίκτων που υπάρχουν στην ομάδα. Για τις μεταγραφές δεν είναι ώρα.